βάζω πάνω του λάβα. Τι να μην, τι θα γίνει με το villager, θα πεθάνει? Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τόλης. Αμέσως είστε καινούριοι, κάντε με έγγραφη και πατήστε το like. Γεια σας παιδιά και από μένα, και σήμερα με το Τόλη έχουμε καινούρια mind hacks ή αλλιώς life hacks του TikTok που θα τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, εγώ δεν τα έχω δει τα mind hacks αυτά, δεν ξέρω τι ακριβώς ετοίμασε ο Τόλης, και σήμερα θα τα δω μαζί με τα παιδιά. Πάμε! Πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, πού έχεις γράψει το ένα, πάμε. Okay. Τι είναι το πρώτο? Πρώτα απ' όλα πες μας κιόλας, θα ναι, ξέρουμε. Το πρώτο mind hack λέει ότι άμα ας πούμε βάλω εδώ ένα τέτοιο μικρό δέντρο και κάνω ας πούμε ένα τέτοιο σαν δωμάτιο ας πούμε από τόσα blocks, τότε το δέντρο θα μεγαλώσει τόσα blocks. Να το δούμε. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς σου είπες. Το δέντρο δεν θα μεγαλώσει ή θα μεγαλώσει? Αυτό δεν ξέρω. Λένε ότι θα είναι τόσο ψηλό όσο και αυτό το glass πράγμα. Αλήθεια, κάτω δεν το κλείσες όμως. Για να το μεγαλώσω. Να δούμε. Να μεγαλώσει μόνο. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Δουλεύει. Άρα, ισχύει. Κοίτα, πολύ μεγάλο. Πάμε το άλλο. Ο κορμός του δέντρου είναι τεράστιος. Αυτό, για να το κάνουμε πάλι. Τώρα έλα να το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο. Ας πούμε, σιγά ρε στο ουρανό θα το φτάσεις, σιγά. Φαντάζω, μήπως θα το πάμε και στο διάστημα. Έλα. Πω, πολύ αστείο. Πάμε κάτω, βάζουμε περίμενε, το... Περίμενε, εγώ γιατί κόλλησα εδώ πάνω. Περίμενε, θέλω να το δω από μακριά, να το δείξουμε και στα παιδιά από μακριά, περίμενε. Okay. Έτσι, να έλα. Εδώ. Έλα. Θέλει να μεγαλώσει. Δεν ξέρω. Άλλα να περιμένουμε. Να μεγαλώσει. Δυσκολεύεται. Το κάνεις πιο ψηλό ίσως γι' αυτό. Λες. Δεν ξέρω. Κοίτα, δεν μεγαλώνει. Λογικά έχει και ένα. Άρα το κάνεις πολύ ψηλό. Όχι, έλα να το σπάσουμε. Για πήγαινε. Έλα, περιμένουμε. Ναι, τέτοια δέντρα δεν υπάρχουν, σίγουρα στο Minecraft. Ναι, απλώς ξέρεις τι, αυτό το κάναμε πιο κοντουλί, το άλλο είναι πιο ψηλό. Πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα. Το life hack αυτό. Ναι, όντως, άμα θες να μεγαλώσει ένα δέντρο με κορμό λίγο πιο ψηλό. Αλλά θα χρειαστείς πάρα πολλά bone. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα χρειαστείς τόσα πολλά bone. Ωραία, πάμε στο δεύτερο. Πάμε και το δεύτερο είναι πιο secret. Τώρα θα το δεις ας πούμε. Secret. Ναι. Κοίτα. Σε ένα σπιτάκι πρέπει να πάμε. Πες το για να έρθω. Okay. Ωραία, περίμενε, ναι. Έλα, ας πούμε σε αυτό. Πάμε. Κοίτα, σπάω την πόρτα του και το κάνω έτσι. Και την βάζω έτσι. Ναι. Και με... Πάλι. Κοίτα. Έτσι. Τι έκανες και... ακριβώς, δεν καταλάβαμε. Τώρα θα το δεις. Κοίτα. Το είδες. Κοίτα. Τι έκανες? Έβαλα pressure plate εδώ. Πάνω. Ναι. Α, και το κάλυψες. Ναι. Και έτσι μπορείς να μπεις στο σπίτι σου. Για φέρε μου και εμένα να το δοκιμάσω. Για φέρε μου. Αλλά πρέπει να το πετάξεις εδώ στη γωνία ακριβώς. Νουμπάκι, πήγαινε λίγο πιο κοντά. Όχι νουμπάκι. Έλα. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Αλλά είναι και καλά μυστική πόρτα. Είναι μυστική πόρτα. Μπορείς με τέτοιο τρόπο να φτιάξεις μια μυστική πόρτα. Ναι, γιατί τους έσπασες την πόρτα μου, ωραία, βάλει το. Εσύ τους έσπασες. Α, εγώ έσπασα. Εντάξει, συμβαίνει και... Καλά, νουμπάκι. Πες, αυτά τα δύο ήταν πολύ ωραία lifehack. Πάμε στο τρίτο. Το τρίτο είναι, μπορούμε να πούμε, είναι ένα στίχος που δεν χαλάει. Τι
Τι είναι, κάνουμε... τι είναι, ξαναπέστο, δεν άκουσα. Τείχος που δεν χαλάει. Που δεν χαλάει, τι εννοείς. Κοίτα, βάζουμε έτσι νεράκι παντού. Όπα, λίγο το παράκανα αυτό, βέβαια. Τείχος που πλημμυρίζει είναι, όχι αυτό που καλά. Ωραία, τώρα. Να, έλατε να κάνουμε τέσσερα. Ναι. Δεν θέλουμε και μεγάλο τείχο. Και θα δεις. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Καλά, ελπίζω να δουλέψει επειδή τώρα αλλάξαμε και βέρισαν. Αλλά δεν νομίζω να το αλλάξανε. Οκ, έλα κι άλλα δύο και είμαστε έτοιμοι. Α, ναι, πρέπει να είναι τετραπλό. Όχι, μπορείς να το κάνεις και εξαπλό και πενταπλό, ό,τι θέλεις. Α, δηλαδή με το νερό μέσα με λίγα λόγια, Να, το έκανα. Ναι. Το κάναμε, άλλο κι άλλο, ένα και τέλος. Έλα, το κάνουμε. Ένας τείχος που δεν χαλάει δηλαδή, επειδή έχει νερό. Ναι. Α, επειδή έχει νερό, τι δεν το πιάνει σίγουρα. Ναι, κοίτα. Να το δοκιμάσει. Τι εννοείς να έχεις δοκιμάσει? Με το golem TNT που έχω δοκιμάσει μέσα στο νερό. Κοίτα. Μπαμ! Ναι, αυτό να σου πω την αλήθεια το ήξερα, αλλά κάτι άλλο, για βάλει το πάνω εδώ, ας πούμε, κοίτα, άμα το κλείσουμε. Όχι, αυτό θα χαλάσει. Βάλει το πάνω. Ναι, έβαλα. Κοίτα. Αυτά χαλάνε, αλλά το νερό δεν χαλάει, ο τείχος δεν χαλάει. Αυτά χαλάνε, ναι, κατάλαβα. Κοίτα. Α, ωραίο είναι, γιατί βρέχει. Δεν χαλάει το είναι μπάκι. Ένας τείχος που δεν χαλάει ποτέ με λίγα λόγια. Ναι. Είναι ωραίο life hack αυτό για να φτιάξει, για να προστατεύεσαι κιόλας, έτσι. Ναι. Ναι. Ναι, για πάμε. Τέταρτο life hack. Είναι λίγο σαν glitch, αλλά είναι πολύ ωραίο. Τι είναι? Κοίτα. Σαν glitch μοιάζει. Μοιάζει λίγο για glitch, αλλά δεν είναι glitch. Κοίτα. Ναι. Κάνουμε εδώ μία λίμνη από λάο. Δεν είναι και κάτι περίεργο. Α, τι με κοιτάει έτσι αυτός. Το λέει, κοίτα πως με κοιτάει. Ναι, περίεργο. Το φτιάχνουμε. Και εδώ βάζουμε κρεβάτι. Ναι. Να το βάλουμε και άλλο μπλοκ. Ναι. Και από πάνω από το κρεβάτι βάζω άλλα δύο μπλοκ. Ναι. Και κοίτα. Βάζω το villager. Κάνω time set midnight και κοιμάται. Ναι. Βάζω πάνω του λάβα. Και κοίτα, θα δεις. Να. Και βλέπεις. Ναι. Και να δούμε, τι να μεις, τι θα γίνει με το villager, θα πεθάνει? Νομίζω πως όχι, για να το λες. Κανονικά, λογικά, πρέπει να είχε καεί ήδη. Ναι. Αλλά κανονικά, τώρα θα δούμε τι θα γίνει μαζί του. Και τι, δεν πέθανε! Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Τι είναι αυτός villager, τι είναι αυτός? Μπορούμε να πούμε και έτσι. Ζει αυτός, μήπως πέθανε, έτσι πεθαίνει. Α, όχι, ζει. Είδες! Δεν λέω να κλείσουμε και λάβα εδώ. Νομίζω αυτά είναι πολύ ωραία life hack. Είναι ένα life hack περίεργο, δεν το λες και life hack. Αλλά είναι για πολύ ωραίο. Για ποιο λόγο να βάλεις το villager εκεί μέσα, δεν καταλαβαίνω. Για να το βασανίζεις. Εγώ δεν ξέρω ποιο σου άρεσε εσένα περισσότερο. Και τα τέσσερα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ με το villager, αλλά το θεωρώ όχι τόσο life hack. Εγώ πιο πολύ σαν life hack, εμένα μου άρεσε... Εμένα μ' άρεσε και το τείχο. Με τον τείχο, ναι. Γιατί μπορείς να φτιάξεις ένα σπίτι το οποίο δεν θα ανακοινάζεται ακόμα και άμα έρθει ο creeper. Ναι. Κατάλαβες. Εμένα αυτό. Όλα μ' άρεσαν. Εμένα όλα. Και τα τέσσερα. Όλα, εντάξει, όλα μ' άρεσαν. Εμένα, αλλά σου λέω τώρα. Ναι. Ναι. Το βίντεο. Παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και από μένα, bye bye guys! Γεια σας, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο!